Άκουσα επίσης τον Υπουργό να προτείνει ένα εντελώς καινούριο εκλογικό σύστημα. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω ότι αυτό το σύστημα δυνητικά μπορεί να δώσει δημοτικές αρχές οι οποίες στην πρώτη επιλογή ψήφου να έχουν, για παράδειγμα, 20% και στη δεύτερη επιλογή να κερδίσουν μία πλειοψηφία. Φανταστείτε το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί και το πόσο θα επερωτάται η λαϊκή εντολή αν στην πρώτη ψήφο, στην ψήφο πρώτης επιλογής, είχαμε ένα συνδυασμό με 40%. Φανταστείτε. Δήμαρχος, λοιπόν, υποψήφιος ένας παίρνει 40% στην πρώτη ψήφο. Δήμαρχος δεύτερος παίρνει 20% στην πρώτη ψήφο. Και στη δεύτερη ανατρέπεται αυτό. Αυτό γίνεται όμως, αγαπητέ Θοδωρή, να μου επιτρέψεις τον ενικό, γίνεται μπροστά στα μάτια του λαού στο δεύτερο γύρο. Γίνονται προγραμματικές συμφωνίες, γίνονται συγκλήσεις και κρίνει ο λαός επ' αυτών. Δεν γίνονται προκαταβολικά και, θα σας έλεγα, με τρόπο ενδεχομένως σκιώδη. Και σε κάθε περίπτωση, το πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πεδίο ευρύτερων συνενέσεων. Και νομίζω ότι αυτό το εκλογικό σύστημα δεν συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σας καλούσα, λοιπόν, να το ξανασκεφτείτε, να ακούσουμε και τις προτάσεις και τις ιδέες του κόσμου της αυτοδιοίκησης και με αυτό το κριτήριο να προχωρήσουμε.